Ως ΚΚΕ, από όταν άρχισαν να ιδρύονται οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, έχουμε πάρει σαφή θέση ότι αυτές είναι πλήρως εξαρτημένες και εφαρμόζουν τις αποφάσεις τις οποίες υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η θέση μας δεν εξαιρεί ούτε τον ΑΣΕΠ, ασχέτως αν όντως έχει συμβολή στη μείωση της ουρφετολογίας, του περαιτέρω κράτους και όλα αυτά που λέγονται. Ο ρόλος του όμως είναι η υλοποίηση των κάθε φορά αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας, ακριβώς για τη συγκρότηση των φορέων δημόσιας διοίκησης που θα υπηρετούν την καπιταλιστική ανάπτυξη, τον εξυγχρονισμό του αστικού κράτους, την αποτελεσματικότητά του, τις διαρκείς μεταρρυθμίσεις στοιχεία που δεν αφορούν βέβαια τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Όπως είπαμε, το κράτος αυτό είναι ταξικό και όσες προσπάθειες γίνονται να παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ότι μετασχηματίζουν το κράτος σε προοδευτικό ή ότι μπορεί να μετατραπεί και να γίνει υπεράνω ταξικών συμφερόντων, θα εξισορροπεί δίθεν τα αντικρουόμενα συμφέροντα, θα αυλύνει τις αντιθέσεις, θα καταργεί τα φαινόμενα διαφοράς και θα καθιερώνει τη διαφάνεια, έρχονται απλά να κρύψουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους και αυτής της δημόσιας διοίκησης. Η τοποθέτηση της Υπουργού, όπως και όσα περιλαμβάνονται στην ιδεολογική έκθεση και στο σχέδιο νόμου, είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Η λεγόμενη Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, εκτός των επιμέρους διαφορών των κομμάτων διαχείρισης, εκφράζει την κοινή σας αγωνία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορέων του Δημοσίου με βάση τις αξιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συλλογικών φορέων των επιχειρηματικών ομίλων. Η απέτηση για τη διασφάλιση της συνέχειας του κράτους βρίσκει σύμφωνες στις πολιτικές δυνάμεις και το ακούμε δε από όλους σας όσους εναλλάσσονται στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι ένα επιχείρημα για να συνεχιστεί η ίδια αντιλαϊκή πολιτική και βέβαια ότι είναι αυτό που καταφέρνεται ενάντια στους εργαζόμενους να είναι σε διαρκή ισχύ προς όφελος του κεφαλαίου. Ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης επιτυχάνεται και από την ιδιωτικοποίηση τομέων της, καθώς και με τη σύμπραξη, όπως γίνεται τώρα για παράδειγμα με τους Γάλλους. Αύριο ποιος ξέρει με ποιους ειδικούς εμπειρογνώμονες θα γίνει αυτή η παραχώρηση αυτού του τομέα, αυτή της μελέτης τέλος πάντων ή των δικών τους απόψεων γύρω από την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Οι ανατροπές στη μόνιμη δουλειά έχουν πάρει διαστάσεις στο δημόσιο τομέα, έχει πρωτοστατήσει έτσι κι αλλιώς για να συμβάλλει στην ανατροπή συνολικά της σταθερής ημερήσιας δουλειάς για τους εργαζόμενους και όχι μόνο. Έτσι βλέπουμε στο δημόσιο τομέα εποχιακούς, αναπληρωτές, επικουρικούς γιατρούς, ορομίσθιους, εργολαβίες και άλλες τέτοιες μορφές που βαθαίνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, αυξάνουν την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, λειτουργώντας ως στοιχεία έντασης φόβου και υποταγής βέβαια των ίδιων των εργαζομένων. Δεν είναι τυχαίο ότι είπα και προηγούμενα και δεν απάντησε βέβαια, ίσως και δεν είχε στοιχεία ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, σε σχέση με τους 9.000 εργαζόμενους συμβασιούχους των ΟΤΑ, οι οποίοι με τη λογική του διαγωνισμού με κριτήρια ΑΣΕΠ μπαίνουν σε αυτή την κρίση με 130.000 βέβαια άνεργους, οι οποίοι βεβαίως έχουν δικαίωμα να κάνουν την αίτηση, ωστόσο όμως εδώ φαίνεται και αποκαλύπτεται και η υποκρισία τέλος πάντων της ίδιας της κυβέρνησης απέναντι σε τόσο κόσμο που ενώ τους λέει ότι θα διασφαλίσουμε την συνέχιση της απασχόλησής τους, αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να διασφαλιστεί και πολλοί από αυτούς θα είναι στην ανεργία το επόμενο διάστημα. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και με τους αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι τόσα χρόνια γυρίζουν από τη μια περιοχή στην άλλη με ένα σακίδιο με τα πράγματά τους μακριά από την οικογένειά τους και βέβαια με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, αυτοί πάλι θα έχουν την ίδια τύχη της απόλυσης, γιατί δεν θα έχουν τα μόρια που έτσι κι αλλιώς ο νόμος πρόβλεψε
προχθές που ψηφίστηκε στη Βουλή. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που υπόθηκε, ότι δεν μπορεί, δεν γίνεται να διορίσουμε 30.000 αναπληρωματικούς. Μας το απαγορεύει. Ποιος, το Σύνταγμα. Και εν πάση περιπτώσει εδώ είναι συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχει, η κυβέρνηση δεν έχει παρά να αλλάξει αυτή τη ρύθμιση του Συντάγματος και να προβλέψει την μονιμοποίηση όλων αυτών που σήμερα είναι στο δημόσιο με τέτοιες μορφές απασχόλησης, προκειμένου πραγματικά να καλυφθούν οι θέσεις, οι οργανικές θέσεις, οι κενές θέσεις που υπάρχουν σε όλους τους τομείς, προκειμένου πραγματικά να συμβάλλουν εδώ στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων και του λαού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πλαίσια της δημοσιονομικής στρατηγικής, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, φορείς του δημοσίου που αφορούν βασικές υπηρεσίες για το λαό, όπως υγεία, παιδεία, πρόνοια, έχουν αποψηλωθεί από εργαζόμενους, έχουν υπονομευτεί συνειδητά προς όφελος της αξίωσης του κεφαλαίου να κερδίσει πάνω στις ανάγκες του λαού. Είναι χαρακτηριστικό, χαρακτηριστική κατάσταση στην υγεία με τις τεράστιες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που έχει σαν αποτέλεσμα, ενώ μειώνονται οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το δημόσιο σύστημα υγείας, αντίθετα βλέπουμε μια τεράστια αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης, όπου πηγαίνει βέβαια στις τσέπες των εμπόρων της υγείας. Σε σχέση τώρα με τα άρθρα του νομοσχεδίου, εμείς μερικά από αυτά βέβαια που αφορούν αλλαγές ή ρυθμίσεις τέτοιες για εργαζόμενους, για τρίτεκνους, για όλα αυτά θα τα ψηφίσουμε. Κρατούμε βέβαια μια επιφύλαξη για το σύνολο των άρθρων. Στην ολομέλεια θα πούμε για το κάθε ένα από αυτά.